Λες και όποτε μιλάμε για ενέργεια, μπαίνει κάποιος κακός δαίμον, ο οποίος προσπαθεί να μας πείσει ότι το θέμα της αμήνης και ασφαλείας των κοιτασμάτων είναι κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό. Όχι, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες. Όχι όσοι παρικούν στο Υπουργείο Εθνικής Αμήνης και Εξωτερικών της Ελλάδος και της Κύπρου, αλλά και αλλού. Αυτό ακριβώς είναι η άρρηκτο σχέση. Η άμυνα με την ασφάλεια και την ενέργεια αποτελούν μια στρατηγική τριάδα. Άμυνα, ασφάλεια, ενέργεια. Μια στρατηγική τριάδα. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να θράψουμε το ένα από τα τρία σκέλη. Πρέπει να ορίσουμε ένα επίπεδο. Το γεωπολιτικό επίπεδο της εθνικής γεωστρατηγικής, πάνω σε αυτό θα χαραχθεί η εθνική γεωστρατηγική, περνάει μέσα από τρία σημεία. Ορίζεται μέσω τριών σημείων, Τρεις, τρία ίχνη, ενέργεια, άμυνα, ασφάλεια. Αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτό πρέπει να φροντίσουμε, να κεφαλαιοποιήσουμε, να μελετήσουμε και να προχωρήσουμε. για πάμε λίγο στην επόμενη εικόνα. Γλάυκος, Ανθέα, Δελφίνη. Κονοφάγος. Την έχω δείξει και σε παλαιότερα εκπομπή με βάση τις PGS. Καταλαβαίνετε ότι εδώ, εδώ έχουμε και τον ονισφόρο στην άλλη πλευρά των οικοπαίδων. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι σε αυτό το σημείο η Κύπρος μετατρέπεται από... Εδώ έχουμε φτάσει στο σημείο που το ξεπεράσαμε και έχει αρχίσει η μετατροπή της Κύπρου σε κάτι που θα λέγαμε το ενεργειακό Ελντοράντο, η Συγκαπούρη, η Νότιος Κορέα ή η Ιαπωνία αν θέλετε της Ανατολικής Μεσογείου Πάντοτε με σημείο αναφορά στην ενέργεια. Αυτό λοιπόν είναι το εργαλείο που θα μας δώσει την ευκαιρία να επιλύσουμε πρώτα απ' όλα σε συνδυασμό και σε συνεργασία με την μεγαλόνησο την Κύπρο, δύο ζητήματα. Πρώτο, το θέμα της στρατηγικής πλέον σχέσεως, της στρατιωτικής στρατηγικής πλέον σχέσεως μεταξύ Αθηνών και Λευκοσίας, διότι όσον ούπου το εμπάργκο πολίσεως αμερικανικών όπλων λύεται. Πρέπει να αποδεχθούμε ότι ένα κομμάτι, ένα σημαντικό μέρος τον κοιτάς, από τα χρήματα που θα αντληθούν θα πρέπει υποχρεωτικό να κατευθυνθεί στην άμυνα και στην ασφάλεια. Και όχι απλώς αγοράζοντας οπλικά συστήματα και να είμαι συγκεκριμένο αεροσκάφη, πολεμικά πλοία, μη επανδρομένα συστήματα συστοιχίες πυράβλων και πάνω και πέρα απ' όλα δορυφορικές επικοινωνίες. Η Ανατολική Μεσόγειος, ο ενιαίο αμυντικός χώρος, πρέπει να καλύπτεται και να προστατεύεται από δορυφορικές ασφαλείς επικοινωνίες και συστήματα δορυφορικά, τα οποία θα επιτρέπουν να έχουμε σε πραγματικό χρόνο εικόνα με όλους τους διαφόρους τύπους, με όλες τις δυνατές καιρικέ συνθήκες, η οποία θα μεταφέρεται στα στρατηγία για την ταχύτατη λήψη αποφάσεως. Άρα τα χρήματα αυτά δεν θα πρέπει να δοθούν απλώς με την έννοια τη αγορά, αλλά εδώ πρέπει να χτίσουμε ένα τριακονταετές πρόγραμμα επί του οποίου θα ακολουθεί δηλαδή κατά αναλογία ένα μεγάλο μέρος του χρόνου εξορίξεως και ε, όπου θα προκύψουν τα σχετικά αυτά έσοδα. Θα παρακολουθεί λοιπόν και θα φροντίσουμε να έχουμε μεταφορά, τεχνογνωσία, συμπαραγωγής, συστημάτων. Είναι αδιανόητο να χάσουμε την ευκαιρία να φυγήσει νέων πολεμικών πλοίων και όχι μόνο με ενός τύπου, από απλά περιπολικά ανοιχτής θαλάσσης, από ταχαία σκάφη, από κορβέτες ή ακόμα και φρεγάτες. Και επενδύοντας στην σύγχρονη τεχνογνωσία. Έχοντας δηλαδή δυνατότητα να μπορούμε να αναπτύξουμε μη επανδρομένα συστήματα, οπλισμένα και μη, με διάφορες επιχειρησιακές δυνατότητες, οι οποίες θα, συ, θα συνεργούν, θα συνεπιχειρούν, στο πλαίσιο ενός στρατηγίου, ένα στρατηγίο Ανατολικής Μεσογείου, ένα στρατηγίο Ανατολικής Μεσογείου, μια ναυτική διοικηση Ανατολικής Μεσογείου, η οποία θα πρέπει να έχει έδρα στην Κύπρο, και θα πρέπει παράλληλα το μεγαλύτερο μέλος του, του ελληνικού στόλου με τις νέες ναυπηγήσεις και τα πλοία τα οποία θα έρθουν ενωρίτερα, αυτό είναι ένα άλλο θέμα, μεταχειρισμένα από αλλού, θα το δούμε εν καιρό, τα οποία θα ναυλοχούν στην Σούδα, στην Κρήτη. Α γίνει πλέον κατανοητό. Το έχω υποστηρίξει περισσότερα από 11 χρόνια στα γραπτά μου. Η Σούδα και όχι ο Νάσταθμος πρέπει να γίνει η καρδιά, το επίκεντρο του αρχηγίου στόλου του πολεμικού ναυτικού των Ελλήνων. Πρέπει λοιπόν να ξανασυνδέσουμε την εποχή του Μινός με την σύγχρονη πραγματικότητα όπου πλέον ο αντίπαλος δεν είναι οι πειρατές του Αιγαίου αλλά οι γεωπολιτικοί πειρατέ τη Ανατολική Μεσογείου, εκείνοι οι οποίοι κατήλθαν από τα Αλτάια όρη, εκείνοι οι οποίοι ισχυρίζονται ότι έχουν ναυτικό από το 1081 και εκείνοι οι οποίοι, οι, οποίοι, οι οποίοι έχουν ήδη ναυτική στρατηγική έτοιμη και με συγκεκριμένη στόχευση. Ο Νταβούτογλου, ο Αχμέν Νταβούτογλου, ζητώ συγγνώμη πάλι για τα Σαρδάμ, έτσι, πάμε είναι ζωντανή εκπομπή στο βιβλίο του το στρατηγικό βάθος, το οποίο έπρεπε να υπάρχει σε όλες τις βιβλιοθήκες, όχι απλά για να το δείχνουμε, αλλά να το μελετούμε και να το αναλύουμε, γράφει. Αναφερόμενος στο πώς η Οθωμανική Αυτοκρατορία απόλυσε τον έλεγχο των θαλασσών και γενικά των παρακειμένων υδάτων. Λέει ότι ο Αυδούλ Χαμίτο Β, τον οποίον θαυμάζει εντόνως ο πρόεδρος τα Περτογάν της Τουρκίας, είναι εκείνο ο οποίος θεωρεί και μάλιστα πολλέ φορέ θλίβεται όταν φτάνει στα σημεία. Τα έχει ο ίδιο ανακοινώσει οι ομιλίε του για την απώλεια τη Κρήτη. Του έχει στοιχήσει πάρα πολύ τον Οθωμανών η απώλεια τη Κρήτη. Γι' αυτό και δεν επέτρεψε να συμβεί κατά τα δικά του λεγόμενα του ίδιου στην Κύπρο. Ο Αβδούλ λοιπόν Χαμίτ εξόδεψε πάρα πολλά χρήματα όπω και οι προηγούμενοι σολτάνοι. αλλά επί Αβδούλ Χαμίτ, γράφει συγκεκριμένο ο Νταβούτογλου, είχε λέει κατασκευαστεί, είχε, είχε ήταν έτοιμο ο τρίτο σε μέγεθο πολεμικό στόλο στον κόσμο. Αυτό λοιπόν όμω ο στόλο, επειδή οι Τούρκοι είχαν εγενή προβλήματα και αδυναμίε, οι Οθωμανοί Τούρκοι έτσι, επί αυτοκρατορία του, φοβόντουσαν μάλιστα να μην ξεσπάσει πραξικόπημα. Το οποίο πραξικόπημα ουσιαστικά ανέτρεψε τον Αβδούλ Μετζίτ, τον Β' σε προηγούμενο, άλλο ο Χαμίτ, άλλο ο Μετζίτ, σε προηγούμενη φάση ιστορική, ουσιαστικά τον άφησε να σαπίζει, έτσι λέει και δεν χρησιμοποιήθηκε ω εργαλείο διπλωματία, διότι δεν συνδέθηκε η διπλωματία με την εθνική του στρατηγική και με τον έλεγχο των θαλασσιών υδάτων. Αυτό λοιπόν προσπαθούν να το διορθώσουν τώρα. Και προσέξτε, αυτό ο νεοοθωμανισμός έχει γυάλινα πόδια. Γιατί έχει γυάλινα πόδια, Διότι και στη μία περίπτωση του Αβδούλ Χαμήτου του Β, και τώρα, τι του λείπει, Του λείπει εκείνο ακριβώ το εργαλείο, το οικονομικό, δηλαδή δεν έχουν κοιτάσματα είτε ανθράκων, είτε πετρελαίου, είτε φυσικού αερίου, τα οποία βρίσκονται στη δικιά μας την πλευρά. Στη δικιά μας την πλευρά, στην Ελλάδα και στην Κύπρο, επί των οποίων λοιπόν θα μπορέσουν να κάνουν τις δικές τους έρευνες, πάμε λοιπόν στην επόμενη εικόνα, και να μπορέσουν να στηριχθούν. Κοιτάξτε κάτι, τι σημαίνει αυτό που ανέφερα προηγουμένως. Χάρτης του κυρίου Γεωργίου, πηγή Ηλίας Κονοφάγος. Μπορείτε να τον βρείτε στο Στυλιανός, στο, σνόμη, στο Σταύρος Λιγερός Πρέσ. Τι λέει. Αυτό είναι ο χάρτη, οι προσθήκε αυτέ είναι δικέ μου. Πόσο είναι το κυπριακό ΑΕΠ, 20 δι ευρώ. Πόσο είναι το ελληνικό, 180 δι ευρώ. Όλα στο περίπου. Πόσο είναι το τουρκικό, 754 δι ευρώ. Και κοιτάξτε λοιπόν το κυπριακό και το ελληνικό, και παρατηρήστε εδώ ότι τα κοιτάσματα στην Αφροδίτη, τα μέχρι σήμερα, Καλυψό, Γλάφκο, ο κάπου 14,35 δισεκατομμύρια κυβικά πόδια, πόδια, έχουν ως αξία, δεν μιλάω για κέρδος, μιλάω για αξία, 92,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, πέντε φορές το κυπριακό ΑΕΠ, 50% το ελληνικό ΑΕΠ, τα μέχρι σήμερα. Αυτά που έχουν εκτιμηθεί, αυτά που έχουν ζυγιστεί. Άρα λοιπόν, όταν έχει μαζί με τα υπόλοιπα, θα ξεπεράσουμε κατά πολύ τα 100, τα 150 και τα 200 και τα 300. Κάποιοι μιλούν και για παραπάνω νούμερα. Δεν ξέρω. Εγώ αυτή τη στιγμή θα μιλήσουμε με αυτά που ξέρουμε. 92 δι, ένα φυσικά μέρο θα πάει σε εκείνου που θα τα αξιοποιήσουν, αλλά τουλάχιστον απομένουν τουλάχιστον απομένουν τα απομονών να βγάζοντα αυτά που θα χρειαστούν για κοινωνικέ παροχέ κτλ. Για τα επόμενα 20 χρόνια να διαιρέσουμε 10 δισεκατομμύρια ευρώ μόνο από αυτά με πολύ πολύ απλού υπολογισμού για την άμυνά μα την κοινή και την ασφάλειά μα την κοινή και προστασία των κοιτασμάτων. Γιατί πρέπει να γίνει στρατηγικό στόχο επιτέλου ότι είτε το κοίτασμα βρίσκεται στο οικόπεδο 10, είτε βρίσκεται στο Ιόνιο, είναι ένα. Πρέπει μία αρχή να το ελέγχει. Πρέπει ένας νους στρατηγικός, εθνικός, να μπορεί να το χρησιμοποιεί. Αν διαιρεθεί, εμείς χάνουμε. Οι Τούρκοι μας αντιμετωπίζουν ως ενιαία μονάδα, ως ενιαίο σύνολο. Ας τους χαλάσουμε αυτή την άποψη τη στρατηγική. Ας προωθήσουμε τη δική μας στρατηγική πραγματικότητα. Το δικό μας στρατηγικό βάθος είναι εθνικό, ιστορικό, γεωγραφικό. Είναι αδιανόητο σε μια, εποχή, σε μια περιοχή όπως είναι η Κύπρος, όπου μαρτυρείται η ελληνική παρουσία από χιλιάδες χρόνια. Γεωπολιτική των Αχαιών, που να ήξεραν οι Αχαιοί, ότι απικίζοντας την Κύπρο, ουσιαστικά θα έλιαν για τους αχρίους προγόνους τους, μετά από 3.000 χρόνια, ένα βασικό τους πρόβλημα. Που αυτό συνδέεται με την επιβίωση του έθνους. Άρα, εφόσον συνδέεται με την επιβίωση του έθνου, είτε στην Κύπρο, είτε στην Ελλάδα, πρέπει να έχει ένα κοινό συμβούλιο, ένα, μια κοινή στρατηγική, να δίνει μια κοινή συνισταμένη, μια κοινή κατεύθυνση και πιο ισχυρό απέναντι στου ξένου. Σε αυτό ακριβώ το πλαίσιο, ο Αμερικανό, ο Ρώσος, ο Γερμανό θα σταθεί είτε με σεβασμό, είτε με δέο, είτε με τρόμο, αν είναι ο Τούρκο. Σε κάθε περίπτωση επειδή σε αυτή την περιοχή της Ιφιλίου θα παιχθεί το μεγάλο γεωπολιτικό τζόκερ, θα γίνει το μεγαλύτερο brand de fer από τις παρούσες και τις αναδυόμενες δυνάμεις, είναι αδιανόητο εμείς να πηγαίνουμε με λογικές, οι οποίες να θέλει ο καθένας να κρύβεται, σαν να θέλει να κρυφτεί σε μια αυτοφιλανδοποιημένη τρύπα, και αναφέρομαι για τι παρούσε καταστάσει, ενώ πρέπει να πάρει το φάρος το ιστορικό και να βγει μπροστά και να μιλήσει ευθέω για να μην επαληθευθεί ο ενία, ο τακτικό. Ή όπω ανέφερε, με αναφέρει ο Θοκιδίδη στο Α144, περισσότερο από τα σφάλματα των εχθρών, φοβούμε τα δικά μα σφάλματα.